Καλημέρα, καλησπέρα, τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Εγώ καλά είμαι, μια χαρά. Μόλις μπήκα στο σπίτι από το γραφείο και ετοιμαζόμαστε να πάμε σε γάμο, βάφτιση. Ούτε γάμος, ούτε βάφτιση. 2-1. Ο γάμος είναι και η βάφτιση εννοείται μαζί στις 6 ώρα. Πάω τώρα να ετοιμαστώ, να κάνω ένα μπάνιο, να ντυθώ, να φτιάξω μαλλί, να βαφτώ. Δείτε με, θα με δείτε σε λίγο πάλι. Και είμαι έτοιμη για το γάμο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς μου είστε? Εγώ καλά είμαι. Πριν ούτε ώρα ξύπνησα. Είχαμε πάει στο γάμο που είδατε εικόνες. Χτες ήταν στρατιωτικός γάμος. Παντρευόταν η πρώτη ξαδέρφη του άντρα μου. Νομίζω σας το είπα χτες. Δεν θυμάμαι καθόλου, δεν έχω δει τι έχω πει. Και πήγαμε στο γάμο, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ήταν γάμο βάφτιση. Μας πήρε ώρα εννοείται στην εκκλησία. Πήγαμε στο τραπέζι, περάσαμε υπέροχα, τέλεια. Εγώ δεν κατέβηκα καθόλου από την πίστα που λέμε. Κατέβηκα μόνο για να φύγουμε σε τέτοια φάση. Είχε ωραίο κόσμο, είχε έτσι χαρούμενα παιδιά, γιατί ήταν νέοι άνθρωποι κι αυτοί. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Χορέψαμε, διασκεδάσαμε, φάγαμε, εννοείται, γιατί έγινε μη φάμε. Και ξενυχτήσαμε. Και πριν από λίγο σηκώθηκα, φτιάξα ένα καφεδάκι. Να σας δείξω και τις μπουμπουνιές, είναι φοβερές μπουμπουνιέρες. Να μαζίσω τα παιδιά, να μαζίσω και ο νεφώτιστος. Λοιπόν, τώρα στην πραγματικότητα. Ξύπνησα πριν από λίγο, όπως σας είπα. Τα μάτια μου δεν ξέρω αν έχουν ανοίξει ακόμα, δεν νομίζω. Προσπαθούν να ανοίξουν, δακρύζουν, αλλά θα ανοίξουν, που θα πάει. Το σπίτι γίνεται λίγο χαμούλης. Γίνεται λίγο χαμόλης, ναι, γιατί φτιαχνόμασταν τα παράταγα, γιατί ήταν 6 ώρα, μόλις χώλωσα από τη δουλειά έτρεχα να φτιαχτούμε, να ετοιμαστούμε, να ντυθούμε τα πάντα όλα. 6 ώρα πρέπει να ήμασταν στην εκκλησία, άρα πρέπει να ήμασταν 6 παρατέταρτο εκεί, παρά 10. Εγώ σχόλασα σχεδόν 3.30, μέχρι να έρθω πήγε 4.30, καταλάβατε τι γίνεται στο σπίτι τώρα. Γίνεται ένας χαμούλης. Και θέλω, τουλάχιστον έχω αφήσει μόνο το σκούπισμα και το σφουγγάρισμα, σαν βασικές δουλειές του πλυντήρια, καλά αυτό εννοείται, αλλά γίνεται ένα μπάχαλο από διοργάνωσης, πράγματα από εδώ, πράγματα από εκεί, ένας χαμούλης τέτοιος. Αχ, ένα λεπτό, να δείτε και το χέρι με στη μέση. Λοιπόν, όχι, δεν βολεύει έτσι, θα πιαστεί το χέρι. Από μαγείρα μας σήμερα θα φτιάξω ένα εύκολο φαγητό, θα φτιάξω τορτελίνια καρμπονάρα, δεν είναι δύσκολο. Και θα γίνει και πιο αργά, να μην έχω το άγχος του μαγειρέματος, γιατί θέλω να μαζέψω καλά το σπίτι, γιατί γίνεται πανικός, να το μαζέψω πάρα πολύ καλά και να βάλω σκούπα και σφουγγάρισμα. Θα κοιτάω βέβαια και τα μπάνια λίγο, παρόλο που τα έκανα προχθές, μα χθες δεν έκανα τίποτα. Θα κάνω λίγο τα μπάνια, λίγο έτσι ένα τραπεζάκι ξεσκόνισμα, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Αύριο θα ανοίξω νέο βλογκάκι, δεν θα το αφήσω τρίμερο. Αχ, ναι, θα φτιάξω τα καλοκαιρινά και τα χειμερινά μου. Αλλαγή εποχής, αλλαγή και στα ρούχα. Άρα, να μην πολυλογώ,
Θα πάω και ένα σούπερ μάρκετ σήμερα. Δεν ξέρω αν θα βγούμε σήμερα βολτούλα. Κάτι θα κάνουμε. Θα σας πάρω μαζί μου γενικότερα στη μέρα μου. Και πάμε, γιατί πιάστηκε το χέρι μου. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω, με κοιτάτε χαμό. Λοιπόν, αυτές είναι οι μπουνιέρες. Είναι πανέμορφες. Γλυκούλες. Μία για τον καθένα μας. Θα δω πώς θα τις αξιοποιήσω. Αυτά. Άντε πάμε, βρε παιδιά. Εγώ το έχω πει ότι μετά το ξενύχτη δεν λειτουργώ. Πιο πολύ ήταν πάνω το σημάζεμα σήμερα παρά να σκουπίσω και να σφουγγαρίσω. Όχι ότι το έχω κάνει, γιατί η μικρή διαβάζει και μου είπε «Μαμά, ξεκίνα πρώτα από κάτω και μετά πάνω». Γιατί έχω διάβασμα και θέλω λίγο ησυχία. Οκ, λέω και έτσι κατέβηκα. Θα μαζέψω λίγο εδώ. Έβαλα και ένα πλυντήριο. Ναι, και έχω άλλα 1-2 σίγουρα, μπορεί και 3. 2 σίγουρα ακόμα. Με συν αυτό, δηλαδή 3, μπορεί και 4, δηλαδή σύνολο. Δεν πειράζει, θα πάρω το χρόνο μου. Θα πάω να πάρω δυνάμεις, θα πάω να φάω και κάτι, γιατί πεινάω. Δεν έφαγα πρωινό, ήπια κατευθείαν καφέ και ανέβηκα κατευθείαν πάνω. Αλλά δεν πρόλαβα το δωμάτιο της μικρής. We'll be right back.
tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay. Λοιπόν, τέλειωσα με το σκούπισμα εδώ. Σκούπισα και λίγο τα μπαλκόνια στο γρήγορο γιατί τα είχα πλύνει. Και τώρα θέλω να σκουπίσω τη σκάλα την κάτω, την πάνω που πάνε για το δωμάτιο την έχω κάνει. Μόνο σκουγκάζω μου θέλει και έχω βάλει καρτελίνια. Και έχω πάει την οικογενειακή συσκευασία. Και θα θέλω όλα κρέμα, μανιτάρια, μπέικον, πιπεριά, αυτά. Σήμερα κάνουμε αργές κινήσεις. Γιατί λόγω του ξενυχτιού εχθές δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Μπορώ, αλλά εντάξει, δεν θα τρελαθώ κιόλας. Σιγά σιγά θα σφουγγαρίσω τώρα μέχρι να γίνει το φαγητό, τα μακαρόνια, δεν αργεί το σφουγγάρισμα. Θα κάνω και τη σκούπα. Θα κάνω και τη σκάλα, να σκουπίσω και να σφουγγαρίσω και αυτή να φύγει. Και μόλις κατέβει μικρή για φαγητό, θα ανέβω πάνω να σκουπίσω και να σφουγγαρίσω αυτό που έχει μείνει. Εντάξει, μου έχει μείνει αρκετά, αλλά δεν πειράζει. Σιγά σιγά δεν θα τρελαθούμε και για τη δουλειά σε αδερφάκι μου. Τι να κάνουμε τώρα, Όλα θα γίνουν, εμείς δεν γινόμαστε. Να είμαστε καλά και όλα θα γίνουν. Άρα, πάω να δω λίγο τα μακαρόνια, να γεμίσω κουβά, να ξεκινήσω το σφουγγάρισμα και θα τα πούμε από εκεί. Βλέπετε, έχει ξεκινήσει ο βρασμός, είναι σχεδόν έτοιμη, τώρα θα το περάσω έτσι λίγο, είναι σχεδόν έτοιμη και τώρα θα το βάλω μέσα στην κατσαρόλα με τα μακαρόνια και θα βάλω και λίγο γκούντα. Ωραία. Θα βάλω και το τυράκι και αυτό ήταν το φαγητό μας.
λοιπόν τέλειωσε και με το σφουγγάρισμα, άπλωσα και ένα πλυντήριο, έβαλα άλλο ένα και τώρα ήρθα να τηγανίσω λίγες πατάτες. Την κουζίνα δεν την έχω καθαρίσει, μην τη βλέπετε έτσι. Για να συμπληρώσω με τα τορτελίνια, φαν τα αγόρια γιατί πεινάνε πολύ. Εντάξει, γιατί είναι και δύσκολη δουλειά τους, κουραστική και πολλές ώρες, από πολύ πρωί μέχρι αργά. Μετά θα κάτσω και εγώ να ξεκουραστώ. Θα μαζέψω το απόγευμα το νεροχύτη. Δεν ακουμπάω καθόλου νεροχύτη. Πάλι δεν μπορώ άλλο με αυτό το νεροχύτη. Εντάξει, φτάνει. Θα πάω πρώτα στο σούπερ. Μόλις έρθουν τα αγόρια μου, θα πάω πρώτα στο σούπερ να ψωνίσω. Θα κάνω εκεί ένα supermarket haul. Δεν θέλω πάρα πολλά. Και μετά θα χαλαρώσω. Θα κάνω ένα μπανάκι. Θα πιω καφεδάκι. Και μετά θα μαζέψω κουζίνα. Και μάλλον θα βγούμε. Μάλλον θα δούμε. Θα δείξει. Αυτά, σας κλείνω. Τώρα πάω να τηγανίσω και θα πω μετά. Μόλις γύρισα από Lidl και Σκλαβενίτη, πάμε να κάνουμε ένα supermarket haul και θα σας βάλω και ένα μικρό supermarket haul που πήγα πριν λίγες μέρες από τα Lidl. Πάμε στο μεγάλα, στο μεγάλο και θα σας βάλω και το μικρούλι. Λοιπόν, πήρα ψωμί ολικής, ψωμάκι ολίσπορο, ψωμάκι για χάμπουργκερ, μιλαράκια, μπανανούλες, δύο πακέτα χάρτο πετσέτες, μία χτυπητή, αχτύπητη που τη λέω κι εγώ, μία φαρίνα γιατί θέλω να ξαναφτιάξω κέικ, δίσκους δε μακιγιάζ, ένα πακέτο μακαρόνι να υπάρχει έχω μέσα, σοκολατίτσες, είναι με φουντούκι, ναι, πήρα αυτό το κρεμοσάπουνο, το υγρό κρεμοσάπουνο, δύο καθαριστικά, τουαλέτας, παπί, όπως το λέμε, ένα ζιφ, ένα snack day πατατάκια, μία σόδες, τέσσερα ριζόγαλα βιωτίας, πολύ νόστιμα, να δω πότε θα φτιάξω τα δικά μου, δεν προλαβαίνω, δύο ντοματοπολτούς, αυτά εδώ είναι καλαμποκάκι για τις σαλάτες μας, γιατί έχω πάρει μαρούλια και λάχανα από τη λαϊκή πήρε ο άντρας μου, γιατί κάθε Τετάρτη έχει στο κρεοπωλείο απ' έξω λαϊκή και πετάχτηκε και πήρε, μπορούσε να πάρει, πρόλαβε και πήρε τέλος πάντων, ένα γάλα γάλπο για τη μικρή, αυτό είναι για τους καφέδες μας, τρεις χυμούς, δύο πακέτα κρουασάν, αυτό είναι πτυμπέρ για να φτιάξω κορμό σοκολάτα, σαλάμι, πείτε το όπως θέλετε. Γαλοπούλα την είπα τώρα και την κουβερτούρα. Δεν θυμάμαι. Σοκολάτα δεν θυμάμαι. Δεν νομίζω. Γαλοπούλα, καπνιστή και κουβερτούρα. Τορτίγια ολικής. Μόρο μάντιλα. Τα κουλουράκια πορτοκαλιού. Τα έχει και σε προσφορά και είναι πολύ νόστιμα αυτά. Συγγνώμη, πήγα να πνιγώ. Τραγανές μπουκές με σοκολάτα και βρώμη. Αυτό είναι το αγαπημένο μου τσάι. Φρούτα του δάσου και μπέρι. Πολύ ωραίο. Λευκό τυρί, αυτά είναι με πάπρικα, με φιστίκι, ψάρο κροκέτες που θα μπουν κατάψυξη γιατί θα λιώσουν, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό εδώ που είναι πατάκια λόγω, καλά, πανάκια γενικής χρήσης, σας κάνω και τους Σκλαβενίτη. Πακέτο, ένα πακέτο υγείας Γλάρος, νεράκι, αυτά είναι από το Lidl, από εκεί πρέπει να μπουν. Πήρα και πατάτες από τους Σκλαβενίτη, είναι κάτω. Τα κρεμμύδια τα έφερα κατά λάθος. Λίγα πορτοκάλια ίσα ίσα για το κέικ. Αυτά είναι χυμουδάκι για τη μικρή, για το φροντιστήριο. Ντιμέλο καφέ, γιαούρτι μαράτα 2%, πάρα πολύ ωραίο. Το τυρί ντογκούντα Ολλανδίας, μια μαργαρίνη, αυτά εδώ για τη μικρή, τα fitness, μία κοκακόλα, μία πέψη zero, όχι κοκακόλα, και ένα σουπλίν το μεγάλο, αυτά. Ας κάνουμε ένα mini supermarket haul από Lidl. Λοιπόν, πήρα κρουασανάκια, πήρα γούντα σε φέτες για τα τοστάκια μας και τις τορτίγες μας, πήρα σταφίδες για το γιαούρτι μας, για το γάλα μας, για τα πάντα, το γάλα για τα δημητριακά της κόρης μου και όχι μόνο, μωρομάτιλα, σερβιετάκια, τα πήρα πρώτη φορά αυτά, να τα δοκιμάσω,
αλουμινόχαρτο για τα τοστάκια μας, σακουλίτσες για τα καλαθάκια μας, σόδες, μία ketchup light, maxi trat υγρό και τις αγαπημένες μου που έχω καιρό να πάρω, τις μπάρες γιατί τις είχα βαρεθεί για ένα διάστημα. Αυτό ήταν το mini supermarket haul. Τακτοποίησα και τα πράγματα από το super, τελειώσαμε. Τώρα θα πάω πάνω να μαζέψω τα ρούχα, να απλώσω ένα πλυντήριο, ακόμα μέρα είναι, πάλι καλά. Και θα πάω να κάνω ένα μπανάκι να ετοιμαστώ, γιατί θα πάμε για μπυρίτσα με τον άντρα μου, τον Βαγγέλη και άλλο ένα ζευγάρι φίλων. Θα σας πάρω εκεί μαζί μου, αλλά θα τα πούμε σε λίγο.